όταν τον ευθόνησε ο Σατανάς και τον περιγράφει μέσα η Παλιά Διαθήκη. Είναι, του λέει, ο Σατανάς του Θεού που του δίδεις εσύ υπομονή και δύναμη. Έπαρε τη χάρη σου από πάνω του και να δεις, του λέει, που θα σε βρίσκει και θα αναθεματίσει και την ώρα που γεννήθηκε. Και του έδωσε, λέει, αρρώστια αθεράπευτο. Λέπρα του έδωσε. Λιμική ασθένεια. Αυτή που φοβούμαστε τώρα, εμείς οι μοντέρνοι. Και ξέρετε ποιον είναι το χειρότερο, μου είπα, σε τέτοιες αρρώστιες ή λεπροί που εγνώρισα, να, αυτός εκεί απέναντί σας. Ο δίκαιος, πολύαθλος, γέρον ευμένος, που σε αυτόν τον ναό σας υπενθυμίζω, θα κάνουμε το μνημόσυνο του με λειτουργία, πρωινή όμως λειτουργία, στις 23 του μήνα, είναι το μνημόσυνο του γέρου ευμένου, του μαθητή, και του γυροκόμου του Αγίου Νικηφόρου. Και μου έλεγε, λοιπόν, ο γεροευμένιος, και το επιβεβαίωνε ο Άγιος Πορφύριος, ότι το χειρότερο πρόβλημα της λέπρας είναι κάτι που σε εμάς μας φαίνεται και ευχάριστο και μας προκαλεί και γέλιο. Η φαγούρα. Ο κνισμός. Έτσι. Ο δίκαιος ιό, για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα του κνισμού, του ακατάσχετου, επήρε έναν όστρακο και συνεχώς έκνηθεν τις πληγές του, μέχρι να βγάλουν αίμα. Και πήγαινε η γυναίκα του και του λέει, αναθεμάτησε ρε ιό αυτό Θεός, τι τον δοξάζεις συνεχώς. Και είπε έναν λόγο που όταν αργότερα έγινα επίσκοπος, και επέστρεψα από μία περιπετειώδη σύνοδο θυμωμένος και νευριασμένος, μου τον υπενθύμησε η μάνα μου η Μιλιά. Και απόρρισα, λέω, μα κύριε Λέισον, τούτη γυναίκα δεν ξέρει να διαβάζει. Με εκαθήλωσε και με έβαλε στη θέση μου. Μου λέει, μα είσαι νευριασμένος. Της λέω, ναι, γιατί. Της λέω, κάτι έγινε στη σύνοδο, της λέω, και συγχύστηκα. Και έτσι, μου λέει, έμαθες, μου λέει, τόσα χρόνια κοντά σε Αγίους και καμαρώνες, μου λέει, και κάνεις και ομιλίες. Έτσι έμαθες, μου λέει. Και μου λες, όταν είσαι πάνω στο θρόνο, μου λέει, και σε θυμιατίζουν οι διάκονοι σου 9 φορές, αρέσκει σου. Της λέω, ναι, αρέσκει μου. Όταν εσύ ευλογείς, μου λέει, και κορδώνεις έτσι ωραία μεγαλόπρεπα που το κάνεις, μου λέει, σου αρέσει. Σου λέει, ναι, αρέσκει μου. Που σου φυλά το χέρι σου ο κόσμος, αρέσκει σου. Ναι, αρέσκει μου. Που σου λένε οι ψαρτάδες, οι παπάδες συνέχεια, εις πολλά τη δέσποτα και κάνουν σου και υπόκληση, γε μου, λαλί. Αρέσκει σου, αρέσκει μου. Γε μου, λαλί μου, είπεν ο Ιώβ, τα καλά δεχούμενα, τα κακά ουχή, και το έγραψα. Από τότε, όποτε χάνω την υπομονή μου, ακούω τη φωνή της Μιλιάς μέσα μου. Τα καλά δεχούμενα, τα κακά ουχή. Ποιος το είπε πρώτος αυτό? Ο δίκαιος Ιώβ. Το είπε της γυναίκας του. Όταν του είπε η γυναίκα του, αναθεμάτησε τον Θεό. Και εσύ είπε, για τα καλά της, τα αποδεχτήκαμε όταν μας τα έστειλε ο Θεός και ευχαριστηθήκαμε. Τώρα που ήρθε η ώρα της δοκιμασίας, των εξετάσεων, της εγχείρησης, για να φύγουν τα εγώ, θα τα δεχτούμε. Αυτό να το θυμάστε. Σας παρακαλώ όλοι σας, και εσείς που είστε εδώ και αυτοί που μας βλέπουν. Διότι έρχονται χρόνια μεγάλης υπομονής για όλους. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσσεξ, στον ευλαβέστατο μαθητή του και γέρονταν τώρα στη Ρωσία, πατέρα Σεραφείμ, και αυτός δοκιμάζεται αυτές τις μέρες και εύχομαι πολύ γι' αυτόν, του έλεγε, να λες, του λέει, και να υπενθυμίζεις και στον κόσμο που σε πλησιάζει, Σεραφείμ,
Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Να που ήρθε η εποχή της υπομονής των Αγίων και της πίστης των Αγίων. Και η σημερινή επίσης εορτάζουσα Αγία, άμα διαβάσετε τώρα που θα προσκυνάτε την εικόνα της, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, την ασκήτησα, πόντια όπως ακούσετε, πρόσφυγας, το χρόνο που εσταμάτησε η προσφυγιά, που ετέλειωσε η προσφυγιά της Αγίας Σοφίας, εξεκίνησε η δική μου, 1974. Και πολλών από εσάς. Έτσι. Έτσι. Το 1974 ετέλειωσε η προσφυγιά της Αγίας Σοφίας. Γιατί ετέλειωσε? Γιατί την άρπαξε ο Θεός και πήρε την Αγία της ψυχή εις την πατρίδα της ψυχής. Ποια είναι η πατρίδα της ψυχής μας? Δεν είναι το χωριό μας, είναι ο ουρανός. Γι' αυτό είμαστε εδώ απόψε και χάνουμε τον ύπνο μας. Γι' αυτό νηστεύομαι, γι' αυτό εξομολογούμαστε, γι' αυτό μετανοούμε όταν κάνουμε λάθη. Γιατί υπάρχει μια πατρίδα που μας περιμένει και δεν μπορεί κανείς Τούρκος και κανένας Bill Gates και καμιά νέα τάξη πραγμάτων να μας κλέψουν αυτήν την πατρίδα του ουρανού, της αιωνιότητας. Κανένας. Μόνο αν εμείς δεν μετανιώνουμε. Άμα εμείς δηλαδή δεν θέλουμε, τι φοβερό που είναι το θέλω μας, να το εξαγιάσουμε. Άμα τώρα που θα προσκυνάτε, κοιτάξτε τι γράφει το ηλιτάριο. Ηλιτάριο λέγεται αυτό το χαρτί που κρατούν οι Αγίοι πάνω σε εικόνες. Γράφει μια παράκληση της Αγίας Σοφίας όταν πήγαιναν κοπέλια, κοπέλες κοντά τους. Τους έλεγε θα ζήσετε φοβερά πράγματα. Επροφήτευε η Αγία. Ακόμα και τον πόλεμο που τώρα ξεκίνησε, τον επροφήτευσε. Είπε και πόσοι θα πεθάνουν ακόμα. Αυτή η Αγία. Δεν τα λέμε όμως. Ο κόσμος φοβάται. Και έλεγε στο τέλος, στα ποντιακά, παροκαλώ σας πολλά υπομονή. Παρακαλώ σας πολλά υπομονή. Στο διαδίκτυο να βάλετε να ακούσετε τη φωνή της. Γράψετε. Φωνή Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας. Δεν άκουσα πιο πονεμένη φωνή στη ζωή μου όσον αυτή της Αγίας. Κι αυτή έχασαν τα παιδιά της, τον άντρα της, την πατρίδα της, προσφυγές, πεταξούμενη, μια καμπούρα γυναίκα, πεταξούμενη μέσα σε ένα μοναστήρι στην άκρα της Μακεδονίας. Επήγα πέρσι, να είναι καλά εκεί, ένας πολύ καλός επίσκοπος, ο Καστορίας Σεραφείμ, μας εδόησε και αυτόν το λιψανάκι που έχουμε εδώ και προσκυνάτε. Και υποσχέθηκα στην καλήν ηγουμένη, που είναι εκεί με λίγες αδερφές, τη γερόντισσα Σαν Εφρεμία, μια μαρτυρία που έχω από μια πνευματικό κόρη μου, που την είδε την Αγία Σοφία, εν ζωή, και της προφήτευσε αρκετά πράγματα, να τις ετοιμάσω και να τις τη στείλω. Και σύντομα θα τη στείλω γεγραμμένη τη μαρτυρία της αγαπητής Νικολίνας, όπως έζησε την Αγία Σοφία. Βλέπετε λοιπόν, η υπομονή είναι αρετή που όλοι οι Άγιοι μας προτείνουν. Και οι αρχαίοι, όπως ο δίκαιος Ιώβ, και οι σημερινοί, όπως η Αγία Σοφία, όπως η μακαριστή μητέρα μας, και η κάθε μητέρα, αυτό που θέλει να διδάξει στα παιδιά της, πρώτα και κύρια, είναι την υπομονή. Η υπομονή έχει ταπείνωση. Γεννά ταπείνωση είναι η υπομονή. Γι' αυτό είναι ωραία. Αλλά έλεγε επίσης η Μηδιά η μάνα μας, ξερή υπομονή είναι καλό. Έναν τέχεται. Μαζί με τον Χριστό κάνω την όμως. Έτσι κι εσείς. Να επικαλείστε τον Χριστό και να κάνετε ωραία υπομονή, γλυκιά υπομονή. Και θα έχετε τις χάρες του πολυάθλου Ιώβ της Αγίας Σοφίας
και του Αγίου που εδώ εορτάζει το παρεκκλήσι του, του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, του μαθητού δασκάλου και του γέροντα του Οσίου, γέροντος Ευμενίου, ο οποίος αν προσέξετε μέσα στο απολυτίκιο του Αγίου Νικηφόρου, αναφέρεται πάλι ο Ιώβ, ότι εμιμήθηκε τον Ιώβ, τα δεινά του Ιώβ, ότι τα εμιμήθηκε στη σύγχρονη εποχή με την ίδια αρρώστια της λέπρας, ο Άγιος Νικηφόρος. Και κάτι τελευταίο, σήμερα εσυμπλήρωσα 58 χρόνια που είμαι χριστιανός. Συνήθως γιορτάζουμε τα γενέθλια μας. Μου έλεγε ο γέροντάς μου ο Σιμεών στο Μαυροβούνι, γενέθλια. Γενέθλια μου λέει, στην Καινή Διαθήκη γιόρταζε ο Ηρώδης. Λοιπόν, και του λέω καλά τι να γιορτάζουμε. Μου λέει, να γιορτάζουμε την ημέρα που βαφτιστήκαμε, που εμυρωθήκαμε, την ημέρα που πήραμε την πρώτη Θεία Κοινωνία. Και στην Κύπρο υπάρχει αυτή η θαυμάσια πανάρχαια παράδοσης και τα τρία μυστήρια, τα λεγόμενα εισαγωγικά μυστήρια, βάφτισμα, μύρωμα και Θεία Κοινωνία, να γίνονται την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο. Βαφτίζεται το παιδί, μετά μυρώνεται και μετά στο τέλος το κοινωνά ο παπάς. Τρία μυστήρια εισαγωγικά εις το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γινόμεθα πλέον κύτταρα αυτού του σώματος, του θεανθρωπίνου σώματος. Και παίρνουμε και το Άγιο Πνεύμα στο μύρωμα, σφραγισμένο. Σφραγής δωρεάς, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Έλεγα κι εγώ, πότε έγινε αυτή η εισαγωγή η δική μου. Διότι συνήθως ξεχνούμε την ημέρα που ευαυτιστήκαμε. Και όταν έγινα Μητροπολίτης, επήγα στη Μακεδονίτη, σαν εκεί έγινε η βάφτισή μου και είπα εκεί του καλού προϊσταμένου, του πατρός του Κικώτη, Αδαμαντίου, του λέω, πάτερ, εδώ ευαυτίστηκα. Μου λέει, να το βρούμε, μου λέει, εις το βαπτιστήριο που έχουμε το αρχείο, πότε ακριβώς, θέλω την ημέρα, του λέω, να την ξέρω. Και τελικά, όταν είδα, ήταν 8 Μαΐου. Και εκεί τα ξαναδώ, ποιος Άγιος εγιώρτες. Μου φέρα και το βαπτιστήριο και το έχω. Έχω και αποδείξει. Λοιπόν, και λέω, εγώ, 8 Μαΐου, μα ποιος γιορτάζει, ποιος γιορτάζει. 6 Μαΐου, ευλόγησο, 6 Μαΐου, ποιος γιορτάζει. Και πάω και βλέπω, ο δίκαιος, Ιώβ. Και όταν ερώτησα τον γέρον Ιάκωβο στην τελευταία μας συνάντηση, πέ μου, του λέω, τον τελευταίο σου λόγο. Α, όχι, μου λέει, τον τελευταίο λόγο θα το πούμε στον ουρανό, όταν θα συναντηθούμε. Τώρα του λέω, πες μου, τι να προσέξω από εδώ και πέρα. Αφού μου λες ότι σε ένα μήνα θα πεθάνεις. Τι να προσέξω, του λέω, χωρίς τη δική σου πατρότητα. Παιδί μου, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Όταν μου λέει φύγει η ψυχή ή ακόμα από το σώμα, θα έρχεται και στην Κύπρο. Και παντού θα πηγαίνει. Αλλά μου λέει, θέλω να προσέξεις μόνο ένα πράγμα. Εν τη υπομονή μόν, χτίσαστε τα ψυχάς. Το είπε τρεις φορές και στην τρίτη χαμογέλασε λίγο ηρωνικά, σαν κάτι να βλέπε, αλλά δεν θέλει να μου πει. Του, μα τόση είναι υπομονή είναι να κάνω, τόση. Γι' αυτό τώρα που ήρθαν τα χρόνια της υπομονής, χαίρομαι και τα καλωσορίζω, γιατί είναι τα χρόνια τα οποία θα μάθουμε κι εμείς επιτέλου την ταπείνωση, την ορθόδοξη ομολογία, την μαρτυρία και το μαρτύριο του Χριστού. Σας εύχομαι και εσάς να τιμήσετε το βάφτισμά σας, το μύρωμά σας, τη Θεία Κοινωνία και να εορτάζετε κι εσείς αυτήν την ευλογημένη μέρα που αρχίσαμε μαζί με τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο
να μαθαίνουμε την υπομονή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ανά το θάνατον πατήσας και έτησεν τη μνήμαση ζωή χαρισάμενο. Ελάτε να πάρετε επάνω δε τύχης έναν τάχη. Επάνω δε τύχης καλύτερη.